Καταρχάς θέλω να πω ότι με λύπη μου άκουσα τον κύριο Προδρόμου να διαγράφει από τη μνήμη του τις δηλώσεις και της Κεντρικής Τράπεζας και του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών, αλλά και τις δικές του, που πολύ σωστά του υποδείξατε, και να επιχειρεί πάλι να μετατοπίσει ευθύνες. Με μια κυβέρνηση που αντί να αναλάβει τις ευθύνες της και να κάτσει σε έναν ειλικρινή και υγιή διάλογο με την αντιπολίτευση, επιμένουν ακόμα και τώρα, μετά την καταστροφική διαχείριση που έκανα στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, να στείλουν πλατφόρμες επικοινωνίας. Τι να πει κανείς. Δεύτερο, θέλω να πω το εξής. Σήμερα ήταν με μεγάλη μου λύπη που διαπίστωσα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ήταν παρόν σε μια τόσο κρίσιμη συζήτηση και όχι αξιπαιτιότητας του ιδίου. Η επιστολή του και το περιεχόμενο της ήταν άκρος διαφωτιστικό. Από τη στιγμή που δεν ρώτησε κανένα στο Γενικό Εισαγγελέα για όλες αυτές τις συμφωνίες, θα ήταν τουλάχιστον ανεύθυνο από πλευράς νομικής υπηρεσίας να έρθει να εκφράσει άποψη για κάτι που δεν είχε, για κάτι που δεν μελέτησε και δεν ενδιαφέρθηκε ουδείς να τους ρωτήσει. Αντιλαμβάνεστε λέγοντας αυτό την τεράστια ανέκπληξη όταν χθες, γιατί κάτι μου θύμιζε το όνομα Freshfields και επειδή χαιρίστηκα τα θέματα του κυρίου Βγενόπουλου, θυμάστε, με πολύ λεπτομέρεια. Να πάμε και στην ανακοίνωση που δώσατε σήμερα για δικηγόρους, λέτε. Ναι, έκανα μία απλή έρευνα και ανακάλυψα ότι η εταιρεία την οποία συμβουλεύεται η Κυπριακή Δημοκρατία για τόσο σοβαρά ζητήματα είναι η εταιρεία που εκπροσώπησε τη Marfin Investment Group στο Παρίσι του κυρίου Βγενόπουλου, απαιτώντας 1,05 δισεκατομμύρια από την Κυπριακή Δημοκρατία, και άμα δείτε το κατηγορητήριο, καταγράφουν ένα σωρό επιχειρήματα γιατί κατά την άποψή τους φταίει η Κυπριακή Δημοκρατία για τα όσα συνέβησαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και ρωτώ, στο City του Λονδίνου η μόνη εταιρεία που υπήρχε ήταν αυτή που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Κυπριακή Δημοκρατία? Δεν υπήρχαν άλλες εταιρείες που εξειδικεύονται στα ίδια θέματα? Γιατί βρίσκεται δεν έδωσε ακόμη ή έληξε η ιστορία από όχι τότε? Εμείς ως δεν Επιτροπή βρίσκεται Ελέγχου, τότε, όχι, τώρα. Δεν έληξε. Βρίσκεται τώρα. Βγήκε μια προαπόφαση. Γιατί οι νομικές εταιρείες έχουν πολλούς πελάτες. Μετά το θάνατο του Βγενόπουλου, όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν έθιξη στο εξωτερικό. Εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου σήμερα στείλαμε επιστολή σε συνεννόηση μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής και ζητούμε ξεκαθάρισμα όλων αυτών των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικού στην Επιτροπή Οικονομικών από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Κυπρίου πολίτη ως Επιτροπή Ελέγχου. Λοιπόν, το άλλο που θα θέλω γίνει αυτή η συζήτηση πριν από το κλείσιμο του Βουλής. Αναμένουμε την απάντηση του Γενικού Εισαγγελέα. Ως Επιτροπή Ελέγχου την έχουμε στείλει κατεπίουσα. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να πω. Είναι αστείες οι παραιτήσεις που υπευλήθησαν, κυρία Χριστοφίδου. Είναι για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν παραιτείται ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής και με αθέμητες διαδικασίες, όπως καταγράφει ο Γενικός Ελεκτής, βρέθηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Δεν παρετούνται όλοι αυτοί που ήταν άνθρωποι του κυρίου Γεωργιάδη, διορισμένοι από τον ίδιο, που έβγαιναν στις τηλεοράσεις τους τελευταίους 7 μήνες και παραπλανούσαν για να υποκλέψουν στις προεδρικές εκλογές την ψήφων του κυπριακού λαού. Και παρετείται ποιος? Η Επιτροπή. Και ούτε κουβέντα για τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος τους διόρισε όλους αυτούς που είχαν ευθύνη, και επικαλούμε και πάλι την έκθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη για την καταστροφική διαχείριση στα θέματα του συνεργατισμού. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε, επειδή αύριο συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, να μην κάνω τοποθετήσεις και να αφήσουμε την Κεντρική Επιτροπή να πάρει τις αποφάσεις. Σεβαστό. Τώρα, θέλω να πω δύο πράγματα για να διευκρινίσω. Το είπα και πριν, αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε. Ήταν χωρίς διαδικασία προσφορών που επιλέγησαν οι Freshfields. Αυτό είναι γύρι και άλλα ερωτήματα. Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Βότσης έχει απόλυτο δίκαιο. Το σχέδιο Νεστία ήταν μια προχειρογραμμένη κατάσταση που φάνηκε ενώ ότι απλώς έβαλαν δύο αράδες χωρίς να μελετήσουν καλά-καλά και αυτά που πρότειναν, προκειμένου να το φέρουν στη Βουλή, γιατί ήταν η απέτηση του Δημοκρατικού Κόμματος. Τώρα, είναι θέμα αξιοπιστίας, κυρία Χριστοφίδου. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο καλείται να εγγυηθεί τα δάνεια τα οποία μεταφέρθησαν από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στην Ελληνική Τράπεζα. Εάν δεν ανακτηθούν, θα πληρώσει το δημόσιο ο φορολογούμενος. Και σας ρωτώ, με μία κυβέρνηση που μας είπε τόσες διαφορετικές ιστορίες τους τελευταίους 7 μήνες, ποια είναι η αξιοπιστία τους για να εμπιστευτούμε ότι ψηφίζουμε
τους δίνουμε όλα τα εργαλεία που ζητούν και δεν θα μας φοντάρουν πάλι. Μας έχουν φοντάρει, το κατανοείτε αυτόν το οποίο έκανα. Και άκουγα τον κύριο Προδρόμου πριν λίγο εδώ και δεν έχουν αντίληψη ή καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να παραδεχτούν τις καταστροφές που επέφεραν. Είναι τραγική η κατάστασή μας. Όταν δεν εμπιστεύεσαι τους κυβερνώντες, όταν ο Υπουργός δηλώνει στην Επιτροπή ελέγχου, αλλά τον περασμένο Μάρτιν του 2013 για τον συνεργατισμό, για τις εγγυήσεις, για τα πάντα, εγγυημένες καταθέσεις κλπ. Και τώρα έρχονται και μας βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο στο Κοινοβούλιο με μια καταστροφολογία απαράδεκτη. Και σας ρωτώ, μετά την καταστροφολογία του Υπουργού και της Κεντρικής Τράπεζας και του κυρίου Προδρόμου, είναι ανάγκη να δώσω και μια απάντηση στον κύριο Σταυρινίδη, ο οποίος μας έλεγε ότι ο ερασιτεχνισμός έδωσε τη θέση του στον επαγγελματισμό. Ναι, είδαμε τους επαγγελματίες του κυρίου Χάρη Γεωργιάδη πώς διέλυσαν το συνεργατισμό. Σας ευχαριστώ όλους.